Μαζί μας η κυρία Τζορτζακάκη. Καλώς μας ήρθατε, κυρία Κική. Καλησπέρα. Να βγάλω τη μάσκα. Να τη βγάλετε τη μάσκα τώρα που ξεκινάμε και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε τόσο προστατευτικοί προς τον εαυτό σας και στους άλλους γύρω μας. Ωραίο το παράδειγμα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Και ξέρω ότι δεν το κάνετε μόνο για τη λέω, το κάνετε ούτως ή άλλως. Ναι. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε. Είχαμε πει, έχουμε γράψει στα χαρτιά μας ότι θα μιλούσαμε για τη σεξουαλική κακοποίηση, για τη σεξουαλική βία και τις πληγές που αφήνει. Δεν μπορώ όμως να μην συζητήσω για λίγο μαζί σας και για μία ακόμα μορφή βίας που είδαμε να έρχεται στο προσκήνιο αυτή τη βδομάδα. Αυτή την βία που αφορά στη λεκτική επίθεση, στην ψυχολογική βία, στην ηθική κακοποίηση. Για μία μορφή βίας που πολλές φορές ούτε εμείς οι ίδιοι δεν την αναγνωρίζουμε. Ναι, η χειρότερη από αυτές που ανέφερες είναι η ψυχολογική βία, γιατί είναι αφανής. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτε χειροπιαστό. Δηλαδή μπορεί να σε έχω διαλύσει ψυχολογικά και δεν έχεις ένα έρισμα να διαμαρτυρηθείς, να βρεις το δίκιο σου, να αισθανθείς ότι κάπου υποστηρίζεσαι. Mm-hmm. Και είναι διάχυτη, είναι παντού. Ναι. Σε κάθε βλέμμα, κίνηση, πράξη, συμπεριφορά. Ακριβώς. Από την οικογένεια μέχρι το δρόμο, την κοινωνία, τη δουλειά. Παντού, παντού υπάρχει αυτή η διάχυτη μορφή ψυχολογικής βίας. Κυρία Κική, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του «Είμαι όντως θύμα μιας τέτοιας μορφής βίας, ψυχολογικής» και του «Είμαι υπερευαίσθητος» ή «Διαβάζω διαφορετικά τις συμπεριφορές των άλλων και κάνω άλλες προβολές». Είναι το ίδιο, Ανδριανή. Ο καθένας μας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Εγώ μπορεί να τα παίρνω αδιάφορα. Εσύ όμως που είσαι ευαίσθητη, έχεις αυτό το ελαφρυντικό της ευαισθησίας και τα παίρνεις από μια άλλη οπτική, τα ερμηνεύεις με τη δική σου ευαισθησία. Είναι σεβαστή η δική σου ευαισθησία. Δεν μπορούμε να σε αγνοήσουμε, να σε ακυρώσουμε επειδή είσαι ευαίσθητη. Ίσα-ίσα πρέπει να σε προστατέψουμε παραπάνω από ό,τι θα προστατέψετε εμένα. Πώς θα προστατέψουμε τον εαυτό μας, τους αγαπημένους μας, τα παιδιά μας που το έχουμε μεγάλη αγωνία. Και όταν ειδικά μιλάμε για τέτοια περιστατικά και τέτοιες συμπεριφορές που μπορεί και εμείς οι ίδιοι να έχουμε υποστεί στην πορεία της ζωής μας και να μην έχουμε καταφέρει να τα διαχειριστούμε, πώς εγώ θα φροντίσω για την ασφάλεια του παιδιού μου όταν εγώ ίδια δεν μπορώ να διασφαλίσω την προστασία τη δική μου? Εκεί θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, γινόμαστε θύτες και θύματα σε αυτό το κομμάτι της ψυχολογικής βίας. Εναλλάσσουμε τους ρόλους, υφίστασε μια ψυχολογική βία απόψε από μένα, σε καταπιέζω. Πας στο σπίτι σου, θα καταπιέσεις κάποιον άλλο, γιατί δεν σε έχουμε μάθει τρόπους αυτό να το εκτονώσεις ομαλά, φυσιολογικά. Λοιπόν, ή θα εκτονώσεις τον άντρα σου, αν θα εκτονώσεις αυτή την ψυχολογική βία στον άντρα σου, αν σε παίρνει, αν δεν σε παίρνει, ποιο είναι το αδύναμο στα μέλος? Παιδιά. Το παιδί σου, τα παιδιά. Εκεί λοιπόν σε παίρνει. Και με το παραμικρό, επειδή το παιδί είναι λίγο δύσκολο, επειδή το παιδί αντιδρά, αντιμιλά, ξεσπάς όλο αυτό που δέχτηκες και αισθάνεσαι ότι έχεις δίκιο. Αυτό είναι το τρομερό. Ναι. Ότι φταίει το παιδί, ότι σου τύχε ένα παιδί δύσκολο, ανάγωγο, ανάποδο, που δεν διαχειρίζεται το χρόνο του. Και μετά από μερικές τύψεις και ενοχές, καταλήγεις στο συμπέρασμα, είχα δίκιο που του βάλα τις φωνές. Τελικά είχα δίκιο. Ναι, δεν διαχειρίζεται το χρόνο του, δεν μαζεύει τα πράγματά του και θέλεις πάρα πολύ δουλειά για να σε πείσω ότι το παιδί σου είναι εντελώς αθώο. Εάν είναι δύσκολο ή έχει κάποια δυσκολία, κάποια διαταραχή, απλή διαταραχή, δηλαδή δέπη, κάτι παρόμοιο, ή μέσα από την επιθετική σου συμπεριφορά αναγκάζεται να είναι συνέχεια
σε άμυνα η οποία γίνεται επίθεση από το παιδί. Για να επιβιώσει. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα συνεχές δράμα, σε ένα κικαιώνα. Άρα, μία λύση είναι να μάθουμε να εκτονώνουμε αυτή την ένταση που συγκεντρώνουμε μέσα μας, δεχόμενες συμπεριφορές που μας προβάλλουν. Η απλούστερη λύση. Για πείτε. Έχεις ένα μαξιλάρι στο υπνοδωμάτιό σου και πας στο σπίτι φορτισμένη. Χτύπα το μαξιλάρι κάπου να εκτονωθεί ο θυμός σου, η έντασή σου, με έναν τρόπο απλό και ανώδυνο για τους άλλους. Συνήθως δεν κάνουμε τέτοια πράγματα ή κάνε το γύρο του τετραγώνου τρέχοντας. Πριν μπείτε σπίτι σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσει η διάδραση με τους άλλους ανθρώπους. Ακριβώς. Και χρειαστεί να τους μεταφέρουμε όλο αυτό, τέλος πάντων, που κουβαλάμε ένας μέσα. Ένας πολύ απλός τρόπος που συστήνουν σε όλο τον κόσμο είναι πριν μπεις στο σπίτι σου, να σταθείς απ' έξω από την εξώπορτα και να κάνεις μια νοερή συζήτηση με τον εαυτό σου και να πεις «Ανδριανή, εδώ είναι το σπίτι μου, αφήνω απ' έξω ό,τι έγινε, αφήνω τα εργασιακά, αφήνω ότι με έβρισε ένας άλλος οδηγός, τώρα μπαίνω στο σπίτι μου αθώα και καθαρή». Αρκεί αυτή η δήλωση? Όχι, θέλει δουλειά, θέλει προσωπική δουλειά, δηλαδή να τα σβήσεις. Και δεν είναι εύκολο, γιατί εσύ είσαι πονεμένη, απογοητευμένη, ταλαιπωρημένη, ταπεινωμένη, όλα αυτά. Πρέπει αυτά να μείνουν απ' έξω και να πεις, τώρα μπαίνω στους αγαπημένους μου, τώρα πάω στο σπίτι μου. Αυτά είναι πρώτες βοήθειες. Ναι. Για πάμε στη θεραπεία όμως του προβλήματος. Διαπιστώνω ότι δέχομαι τέτοιες συμπεριφορές, ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές, οποιασδήποτε μορφής βία και θέλω να σταματήσει αυτό να συμβαίνει στη ζωή μου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ διαφορετικό να μιλάμε για σεξουαλική βία, για σωματική βία, για λεκτική ή ψυχολογική βία. Ας πάμε σε μία light περίπτωση, δηλαδή ας πάμε στην περίπτωση που έχουμε λεκτική και ψυχολογική βία. Μπορεί να αφορά πολύ περισσότερο κόσμο αυτό ανάμεσά μας. Πώς εγώ θα βοηθήσω τον εαυτό μου να θωρακιστεί? Χρειάζεται να βάλω όρια? Πώς θα με προστατέψω? Θέλεις βοήθεια από ειδικό, διότι σε έχουν αναθρέψει με την εντολή «Κάνε υπομονή, παιδί μου, σκύψε το κεφάλι, μη μείνεις χωρίς δουλειά, μη μείνεις χωρίς τούτο, μη μείνεις χωρίς κίνο», έτσι. Οπότε αυτές είναι εντολές πάρα πολύ βαθιές που έχουν καταγραφεί μέσα μας και μας καθοδηγούν. Δεν είναι εύκολο τη στιγμή που εγώ σου βάζω τις φωνές να βρεις τον τρόπο να ορθώσεις την πλάτη σου και να πεις «Γιατί μου μιλάτε έτσι, ευγενέστατα», αλλά να διεκδικήσεις. Δεν στο έχουν μάθει, σου έχουν μάθει να σκύψεις το κεφάλι. Εκεί λοιπόν θέλεις ειδικό να σε επαναπρογραμματίσει, να επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σου. Αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για πιο σκληρές, βαριές μορφές κακοποίησης, ακόμη και για τη σωματική βία και τη σεξουαλική. Ακόμη και για αυτή βέβαια. Πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε τη στάση μας. Διότι στα παιδιά μας θα διδάξουμε άλλα πράγματα τώρα. Σύμφωνοι. Πρώτη διδασκαλία προς τα παιδιά μας, μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπειά σου και ο αυτοσεβασμός σου. Μη φοβάσαι, εδώ είμαι εγώ, θα πεις στα παιδιά σου. Να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος που μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Ότι έχουν πλάτες τα παιδιά. Δεν μπορούν να το σηκώσουν όλο αυτό μόνο. Όχι, δεν μπορεί το παιδί. Δεν μπορεί. Αλλά πρέπει να το δίνω και με το παράδειγμά μου όμως αυτό. Μα είπαμε, θα χρησιμοποιήσεις τη βοήθεια του ειδικού για να το δίνεις και με το παράδειγμά σου. Δεύτερη οδηγία. Θυμάσαι παλιά που σου λέγανε να σέβεσαι το δάσκαλο, να σέβεσαι τον παπά, να σέβεσαι. Mm. Και σαν παιδάκι πολλές φορές ήξερες την κοινωνία. Κάποιους ανθρώπους είχαν πάρει τα αυτιά σου κάτι διηγήσεις ακατάλληλες και καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άξιοι σεβασμού.
σε αναγκάζει όμως να τους σέβεσαι. Στα παιδιά σου θα διδάξεις το άλλο. Θα σέβεσαι μόνον όσους σε σέβονται. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Ας το πούνε το παιδί σου κακομαθημένο. Ας πούνε ότι είναι κακοαναθρεμένο. Ας πούνε πω, από τι οικογένεια προήλθε. Να ισχύει αυτός ο κανόνας για να μπορεί το παιδί να προστατευτεί. Σωστά. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό στο μυαλό μας πλέον. Τρίτος κανόνας. Θα είσαι ευγενικός μόνο με όσους σου φέρονται ευγενικά. Δεν μπορεί ο άλλος να σε κάνει σκουπίδι ή να σε εκβιάζει ψυχολογικά ή να σε πιέζει, να σε συνθλίβει και εσύ να λες, μάλιστα, ναι, ναι. Θα είσαι ευγενικός μόνο με όσους είναι ευγενικοί απέναντί σου. Ξέρετε, τώρα μου ήρθε μία εικόνα στο μυαλό και μία συζήτηση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές στα μαμά με τα αγόρια μου. Στο σχολείο ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πιαστούν στα χέρια τα παιδιά. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που έχουν μία πιο παγιωμένη συμπεριφορά επιθετικότητας απέναντι σε άλλα παιδιά. Δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις. Και θυμάμαι πάντα τα παιδιά μου να τους λέω ότι «Μα αν σε έχει χτυπήσει, προστάτεψε τον εαυτό σου». Και έχω πει κι εγώ η μάνα, και αν έχω κάνει λάθος το παραδέχομαι και δημόσια, «Εάν σε χτυπήσει, χτύπα τον κι εσύ». Σταυρώστε με αν έχω κάνει λάθος. Εκείνη, αυτό ένιωσα την ανάγκη να πω στο παιδί μου εκείνη την ώρα. Η απάντηση των παιδιών πάντα ήταν, «Μα η δασκάλα μας έχει πει ότι δεν χτυπάμε». Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι στο μυαλό τους μέσα είχε λίγο θολώσει το όριο που φτάνει ο κανόνας ότι δεν χτυπάμε και που ξεκινάει ο κανόνας πώς προστατεύω τον εαυτό μου. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, δέρνει ένα παιδί το δικό σου. Το δικό σου έχει μάθει ότι πρέπει να προστατέψει τον εαυτό του. Η πρώτη αντίδραση πρέπει να είναι λεκτική. Να σταθεί απέναντι στο θήτη και να του πει «Τι θέλεις, σου κάνα κάτι», δηλαδή με ύφος σταθερό. Συνήθως το παιδί που έδιρε δεν θα το ξανακάνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασίδηλοι. Μάλιστα, άμα ορθώσει δηλαδή ανάστημα. Αλίμονο αν ο γιος σου κλάψει. Αλίμονο εάν το βάλει στα πόδια. Αλίμονο αν πάει να ζητήσει βοήθεια από τη δασκάλα. Ο θήτης την επομένη θα επιστρέψει ιδρυμύτερος. Mm-hmm. Άρα θα μάθουμε στα παιδιά μας μόνα τους να προστατεύουν τον εαυτό τους. Επανέρχεται την άλλη μέρα ο θήτης. Του λέει ο δικός σου, «Σου είπα τι θέλεις, αν συνεχίσεις θα σε δείρω». Συνήθως σταματάει εκεί, δεν το ξανακάνει. Αν παρόλα αυτά το ξανακάνει, την τρίτη φορά ο δικός σου θα τον δείρει. Εκτός από το κεφάλι και το ηλιακό πλέγμα. Να του πεις, δώσ' του κλωτσιά στο καλάμι, δώσ' του αγκονιά. Όχι στο κεφάλι, όχι στο ηλιακό πλέγμα. Ενήλικας εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, παραπέμπουμε τα παιδιά να τους πούμε θα πας έναν ενήλικα στο δάσκαλο, ναι, σε κάποιον, αν είναι εκτός σχολείου κάπου αλλού, σε έναν ενήλικα, να αναφέρεις το περιστατικό ώστε να λάβει αυτός υπόψη του να διευθετήσει την κατάσταση. Πάει στη δασκάλα. Η δασκάλα δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό, δεν ξέρει ποιος ξεκίνησε πρώτος. Πολλές φορές ένα παιδί είναι πειραχτήρι. Ναι. Πειράζει, το άλλο εκνευρίζεται και δέρνει. Εκεί, αφού η δασκάλα δεν ήταν παρούσα, δεν ξέρει το περιστατικό. Και τα δύο παιδιά λένε, κυρία, αυτός ξεκίνησε, κυρία, αυτός ξεκίνησε. Λέει λοιπόν η δασκάλα, που είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, να παίζετε όμορφα. Έτσι, είσαστε συμμαθητές, να παίζετε όμορφα, διότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα αδικήσει κάποιο παιδί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έρχεται το παιδί σου στο σπίτι και σου λέει ότι ο τάδε με έδιρε, εγώ του είπα τι θέλεις και λοιπά και με ξανάδιρε. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρέμβεις. Το παιδί δεν μπορεί πια να τα βγάλει πέρα. Θα πρέπει να παρέμβεις. Με τρόπο όμως αξιοπρεπή και ευγενικό. Ποιος είναι αυτός? Θα πας στη δασκάλα
και θα της πεις επανειλημμένα, ο τάδε δέρνει το παιδί μου, παιδαγωγικά, τι θα κάνετε. Mm-hmm. Θα μιλήσετε στο άλλο παιδάκι. Και η σωστή αντιμετώπιση είναι να φερθούμε στο δράστη με καλοσύνη και γλύκα, διότι αν τον αγριέψουμε θα γίνει χειρότερος. Εκεί είναι λοιπόν το δύσκολο για όλους, και για τους γονείς του δράστη και για τους εκπαιδευτικούς. Όταν βλέπεις ένα παιδί τόσο επιθετικό, είναι δύσκολο να το πάρεις κοντά σου και να του πεις «Έλα εδώ καλό μου, γιατί έδιρες το συμμαθητή σου». Έτσι, να του φερθείς εσύ που είσαι ένα τόσο καλό παιδί, τόσο σωστό, που σε εκτιμώ πολύ, που έχεις θάρρος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως του λέμε, κοίταξε, μην το ξανακάνεις, αλίμονός. Και το παιδί χειροτερεύει. Και αν εάν η δασκάλα αρνηθεί και πει δεν βρίσκω. Δεν αναλαμβάνω, δεν ασχολούμαι. Ιεραρχικά, στο διευθυντή. Εάν και ο διευθυντής δεν τα καταφέρει, επικοινωνούμε με τους γονείς του δράστη. Συνήθως αυτή η επικοινωνία δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Διότι οι γονείς του δράστη λένε, το δικό μας παιδί είναι διαμάντι. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Έχει proficiency, που έλεγε και μια άλλη. Βέβαια, μάνα. Βέβαια. Δεν παραδέχονται. Οπότε εκεί μπορεί να απογοητευτείτε οικογενειακώς. Το καλύτερο είναι το δικό μας παιδί να μάθει να τα βγάζει πέρα. Όπου αναφέραμε παιδιά στα προηγούμενα παραδείγματα, αν βάλουμε ενήλικες, όπου δεν λέμε ότι πέφτει ξύλο, αλλά μπορεί να πέφτει και ξύλο, όπου μπορεί να έχουμε και την περίπτωση της σεξουαλικής βίας, υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τον εαυτό μας σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή? Είναι κάτι που πρέπει εγώ να το έχω δουλέψει σαν προσωπικότητα? Ακόμα και τώρα που ακούω τόσα περιστατικά γύρω μου, θα πω ότι βρε Αντριανή, έλα κάτσε τώρα να δούμε πώς θα σε θωρακίσουμε. Υπάρχει τέτοιος τρόπος? Υπάρχει. Και πολύ αποτελεσματικός. Νομίζω το ανακάλυψαν Καναδοί ψυχολόγοι. Είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό μας, το οποίο μπορούμε να παίξουμε και με τα παιδιά μας και με τους άλλους. Ανδριανή, τι θα έκανες αν... Mm-hmm. Και στο αν βάζουμε αυτό που σε φοβίζει. Τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την ψυχολογική βία, τη σωματική βία, τη συναισθηματική βία. Γιατί όλοι μας έχουμε φόβους που δεν τους εκφράζουμε. Τι σε φοβίζει? Λοιπόν, και βάλε τον εαυτό σου να φτιάξει το σενάριο για να είσαι έτοιμη. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Μας πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Ναι, παγώνουμε. Και αισθανόμαστε αμηχανία, κατάπληξη, φόβο, τρόμο, τις συνέπειες, τι θα γίνει, μήπως φταίω κι εγώ. Έτσι, πρέπει να προετοιμάσουμε και τους εαυτούς μας, οι ενήλικοι, και τα παιδιά μας συνεχώς. Το να πω στο μικρό παιδί τον κανόνα του εσώρουχου, κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Δεν αρκεί. Όχι. Και για όσους δεν γνωρίζουν ο κανόνας των εσώρουχων του εσώρουχου, είναι ένας κανόνας που σου λέει ότι δεν επιτρέπει να ακουμπάνε το σώμα σου, ποια περιοχή είναι το εσώρουχό σου. Είναι κοροϊδία. Τι πρέπει να πούμε στα παιδιά μας? Κυκλοφορούσε το βιβλιαράκι και λέγανε, σωθήκανε τα παιδιά. Είναι κοροϊδία. Ποιο παιδάκι θα δεχτεί? Εγώ σου λέω το πιο συνηθισμένο, σεξουαλικές θοπίες. Δεν σου λέω βιασμό, δεν σου λέω την πράξη, πράγματα φρικώδη, φρικτά. Σου λέω το πιο συνηθισμένο. Σεξουαλικές θοπίες. Ποιο παιδάκι ξέρει να αντιδράσει με βάση τον κανόνα του εσώρουχου? Γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Μένει στήλια άλατο στο παιδί. Διότι εκεί συμβαίνει το εξής. Το σεξουαλικό ένστικτο υπάρχει εκ γενετής. Ναι. Το παιδί λοιπόν οποιασδήποτε ηλικίας αμέσως ξέρει να ξεχωρίσει το φιλικό άγγιγμα από το σεξουαλικό άγγιγμα. Μέσα του ξέρει ότι αυτό είναι κακό, είναι λάθος. Ποιος το δίδαξε πώς να αντιδράσει? Κανείς. Ο κανόνας του εσωρούχου. Έχετε δίκιο.
Δηλαδή, άρα τι πρέπει να πούμε στα παιδιά. Συζήτηση. Ξανά και ξανά. Συζήτηση. Έλα εδώ, Ελενίτσα μου. Εγώ που είμαι η μαμά της Ελενίτσας. Ναι. Έλα εδώ, Ελενίτσα μου. Κάτσε στα γόνατά μου και λέμε και συζητάμε διάφορα. Έτσι. Πες μου κάτι. Σε έχει ποτέ αγγίξει κάποιος και να αισθανθείς άσχημα? Απλά, το θέτω. Τόσο το απλά. Θέμα. Τόσο το κουβεντιάζουμε με τα παιδιά. Αν τυχόν κάποιος σε αγγίξει πονηρά και εσύ αισθανθείς παράξενα, άβολα, θα έρθεις αμέσως να μου το πεις. Εγώ θα σε πιστέψω και θα σε βοηθήσω. Και ξανά και ξανά, και στα αγόρια και στα κορίτσια, γιατί όπως κινδυνεύει η Ελενίτσα, κινδυνεύει και ο Μανώλης. Δεν έχει καμία διαφορά στο φίλο. Δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εκεί όμως, δεν φτάνει ότι διαβάσαμε κάποτε το βιβλιαράκι με τον κανόνα του εσωρούχου, ούτε ότι το συζητήσαμε μια φορά. Πρέπει συνεχώς να το συζητούμε και συνεχώς να ανταλλάσσουμε με τα παιδιά εμπειρίες και απόψεις. Κυρία Κική, το θέμα που πιάσαμε πολύ μεγάλο. Δεν τελειώνει. Είναι τόσες οι μορφές βίας, τόσο τα περιστατικά. Το ευχάριστο είναι ότι ανοίγουν στόματα, μιλούν οι άνθρωποι, πέφτουν οι μάσκες και η υποκρισία υποχωρεί. Αυτό που ξέραμε, το δήθεν, το κεκαλυμμένο για να κρατήσουμε μια καλή εικόνα προς την κοινωνία. Και πάμε στην ουσία των πραγμάτων πια. Με ό,τι πόνο έχει αυτό. Αλλά ό,τι καινούριο γεννιέται, γεννιέται μέσα από πόνο. Σας εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που ανοίξανε όλα τα στόματα. Ξεκινά μια νέα εποχή. Ναι. Να διώξουμε αυτή την υποκρισία και αυτό τον ανίποτο πόνο, γιατί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί αυτά, πολλές φορές κουβαλάνε αυτό τον πόνο κάθε αυτό μέρα. Αυτό το θέμα να το κρατήσουμε, να το συζητήσουμε σε μία επόμενη κουβέντα μας, για αυτές τις βαθιές πληγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ, να είσαστε καλά.